μέλη της Επιτροπής Εσωτερικών αποδέχθηκαν την αναπομπή των νόμων για πλαφόν του αριθμού θητείων των τοπικών ερχόντων που ψηφίστηκαν πρόσφατα από την Βουλή. Ως εκ τούτου δεν θα προχωρήσουν σε διόρθωση του κειμένου της νομοθεσίας μετά την επισύναψη του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι πρόκειται περί άνισης ρύθμισης, αφού το πλαφόν αφορά μόνο στους δημάρχους και τους κοινοτάρχες και όχι τα μέλη των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων. Η όποια αλλαγή στα εκλογικά ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να τεθεί κάτω από το πρίσμα της συνεχιζόμενης συζήτησης για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατά την ψήφιση των δύο νομοσχεδίων, είχαμε καταψηφίσει τον περιορισμό των θητείων. Η πλειοψηφία όμως της Βουλής ψήφισε περιορισμό σε τρεις θητείες. Η πλειοψηφία της Επιτροπής από την αρχή δεν είχε κάνει δεκτή την θέση ΑΚΕΛ για περιορισμό των τριών θητείων και για τους δημοτικούς συμβούλους. Γεγονός που θα ικανοποιούσε και την αιτιολογία της αναπομπής. Στην ατζέντα της Επιτροπής βρέθηκαν σήμερα και οι πολιτογραφήσεις με τους βουλευτές να δίνουν λύση στο πρόβλημα που είχε προκύψει με την εξέταση αιτήσεων που εκκρεμούσαν. Η εξέταση θα γίνει βάσει μεταβατικής διάταξης, η οποία ενσωματώθηκε σε κανονισμούς που οδηγούνται την Παρασκευή στην Ολομέλεια. Οι αιτήσεις των 180 επενδυτών που κατατέθηκαν μέχρι τις 19 Ιουνίου θα εξεταστούν με βάση τους παλιούς κανονισμούς.